Είναι η τρίτη φορά που κλιμάκιο του ΕΟΔΗ βρίσκεται στο Δήμο Μινόα Παιδιάδας, όπου επικρατεί έντονη ανησυχία στους δημότες λόγω των αυξημένων κρουσμάτων στην ευρύτερη περιοχή. Όχι, εγώ κάθομαι στο σπίτι. Μόνο βγαίνω όξω, δεν πάω να βρω πράγμα ξύλα να ψω τη σόμπα. Και με δεν φοβούμε. Φοβόμαστε. Τι ακούτε εδώ? Έχουμε τα κρούσματα δίπλα μας. Και φοβόμαστε. Εδώ στην περιοχή υπάρχουν κρούσματα? Στη γειτονιά μου δίπλα ένα τείχος μας χωρίζει και έχουμε 4 κρούσματα, μια οικογένεια ολόκληρη. Η κοπέλα τη γλίτωσε, αλλά οι άλλοι, γιος και πατέρας και μάνα, είναι βαριά. Ασφαλώς, έχουμε επικίνδυνα. Ο παπάς, εγώ πιστεύω τους επιστήμονες. Ό,τι λένε οι επιστήμονες πιστεύω. Είχαμε, αλλά εγώ πάντα δεν πρόσεχα. Δεκάδες πολίτες υποβλήθηκαν σε rapid test στον Ευαγγελισμό με τα αποτελέσματα να είναι ενθαρρυντικά, καθώς μόλις ένας βρέθηκε θετικός στο κορονοϊό σε σύνολο 102 δειγμάτων. Είχα κρούσματα στο Αρκαλοχώρι μέσα, είχα κρούσματα εδώ, είχα κρούσματα στον Θραψανό, είχα κρούσματα στη Γαρύπα, είχα κρούσματα στον Υπηρετό. Στο Δήμο μας από την πρώτη μέρα έχουμε πάρα πολλά κρούσματα και σε πολλούς οικισμούς και στα μεγάλα κέντρα. Μέσα στους εργαζόμενους του Δήμου αναγκάστηκα να κλείσω 2 φορές την τεχνική υπηρεσία, μια φορά την οικονομική υπηρεσία και το βοήθεια στο σπίτι. Έχουμε ένα συνταξιούχος παπάς ο οποίος είναι με κρούσμα κορονοϊού. Να πούμε, να βγει με το καλό, είναι μια δύσκολη κατάσταση για όλους. Πρέπει να προσπαθήσουμε να είμαστε προσεκτικοί, να φοράμε μάσκες, το κυριότερο. Όχι. Γιατί αποβούμε. Σας καλωσορίζουμε στο χωριό μας. Ευχαριστούμε πολύ όσους βοήθησαν να πραγματοποιηθεί αυτή η απαραίτητη ενέργεια και να γίνουν rapid test στον Ευαγγελισμό, γιατί είχαμε κρούσματα πριν από 1 μήνα 4 και ήδη έχουμε άλλα 3 στη μονάδα COVID του Βενιζελείου. Στο σημείο βρέθηκε και ο δήμαρχος Μινόα Παιδιάδας, Μανώλης Φραγκάκης, ο οποίος αναφέρθηκε στα πρόσφατα 20 κρούσματα κορονοϊού στην ευρύτερη περιοχή, καθώς και στα μέτρα πρόληψης για την αποφυγή της διασποράς του κορονοϊού. Κάνουμε τα απαιτούμενα όλα, όπως είναι οι απολυμάνσεις, όπως είναι στα σχολεία, στους δρόμους. Προχθές κάναμε σε κάτι εκκλησίες, γιατί είχαμε ένα άλλο κρούσμα σε ένα χωριό. Δόξα τω Θεώ, καλά νομίζω ότι το παλεύουμε. Και τηρούνται τα μέτρα στα χωριά, δήμαρχε? Όχι, δυστυχώς. Εμείς προσπαθούμε και να ενημερώνουμε τον κόσμο ανά πάσα στιγμή, διότι ο κόσμος τώρα τελευταία μπορώ να σας πω ότι αρχίζει να φοβάται που βλέπει ότι κάποια κρούσματα δεν έχουν αίσιο τέλος. Οι δειγματοληψίες διεξήχθησαν στο προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Ευαγγελισμού με την προσέλευση του κόσμου να είναι ικανοποιητική, ενώ αύριο το κλιμάκιο του ΕΟΔΗ θα βρεθεί στις Αρχάνες.